Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση του Άλματος Ζωής, σε συνεργασία με το Embryo Lab. Στο Άλμα Ζωής αξίζουν συγχαρητήρια, όχι μόνο για την πλούσια γνώση που διαχέει προς την κοινωνία, αλλά και για την πλούσια φαντασία με την οποία ενεργοποιεί τις δραστηριότητές του. Πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος από τον δυναμισμό, από τον ενθουσιασμό και αυτή την όλη θετική άβρα που εμπνέει αυτή η πολύ σπουδαία δραστηριότητα και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους εθελοντές του Άλματος. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, θα μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα. Με μια μικρή εισαγωγή βλέπουμε ότι βέβαια αυτό το ξέρετε, ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 25.000 καρκίνους κατ' έτος και καρκίνος του μαστού είναι το εν πέμπτον. 5.000 κατ' έτος. Τώρα, το καλό πράγμα με τους καρκίνους είναι ότι είναι συνήθως νόσος της τρίτης ηλικίας, αλλά αυτό το μικρό κομμάτι πληθυσμού που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι κάτω από 45 έτη, παρόλο που είναι μικρό ποσοστιαία, η επίπτωση αυτού του μικρού κομματιού είναι δραματική στην κοινωνία και στο άτομο συγκεκριμένο, διότι αυτά τα άτομα είναι σε πλήρη δραστηριότητα, είναι σε παραγωγική ηλικία, και είναι καταστροφικό πραγματικά να συμβαίνει μια τόσο σοβαρή αρρώστια που διαλύει και τους κοινωνικούς δεσμούς, τα εργασιακά σχέδια των ασθενών, τις σχέσεις τους κλπ. Τώρα, στην ηλικία που μας ενδιαφέρει, στην επίμαχη ηλικία, βλέπουμε ότι πραγματικά, όπως προαναφέρθηκε, ο πιο συχνός καρκίνος είναι ο καρκίνος του μαστού, σε ποσοστό άνω του 50%. Αυτό το ποσοστό μικραίνει όσο προχωράει η ηλικία. Και βέβαια σε παιδιά έχουμε κυρίως αιματολογικές κακοήθειες. Επίσης είναι γεγονός και αναφέρθηκε προηγουμένως ότι αν δούμε αυτές τις μπάρες επιβίωσης ανάλογα με τον καρκίνο στις νεαρές ηλικίες, βλέπετε 15-39, τα δεδομένα λένε ότι αν πάρουμε τον καρκίνο του μαστού, ας πούμε, των οθικών σε νεαρές ηλικίες έως 40 ετών, το ποσοστό ίωσης αγγίζει το 90%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξαφνικά θα βρεθούμε με έναν μεγάλο πληθυσμό γυναικών που θα έχουν θεραπευτεί με χημειοθεραπεία πολύ πιθανόν και θα είναι νέες ακόμα. Οπότε το ζήτημα της γονιμότητας είναι πάρα πολύ επιτακτικό και για αυτές και για την κοινωνία. Και ακούσατε προηγουμένως και γι' αυτό αξίζει άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, αξίζω συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Γιατί μπορούμε να αποφύγουμε τη μόνιμη και καταστροφική παύση της γονιμότητας σε μια τέτοια γυναίκα? Άρα, ο καρκίνος είναι σε νεαρές γυναίκες σχετικά συνήθιστος, βέβαια αυξάνεται η συχνότητα και το ακούσατε. Αναμένουμε στην Ελλάδα περίπου 1.500 γυναίκες κάτω 45 ετών σε όλη την Ελλάδα. Ο πιο συχνός καρκίνος αυτήν την ηλικία είναι ο καρκίνος του μαστού, με πολύ υψηλή επιβίωση και το θέμα της γονιμότητας, όπως καταλάβαμε, τίθεται. Τώρα, ο καρκίνος του μαστού χωρίζεται χοντρικά σε πρώιμο και μεταστατικό, όπως πολύ καλά ξέρετε. Ο πρώιμος θεραπεύεται με πολύ υψηλά ποσοστά, με ορμονοθεραπεία ή χημειοθεραπεία, ή σε συνδυασμό ή και με ακτινοβολία. Στο μεταστατικό καρκίνο έχουμε πάλι πολύ καλά αποτελέσματα με διάφορους συνδυασμούς. Το είδος της θεραπείας που θα λάβει μια γυναίκα με πρώιμο του καρκίνου του μαστού δεν είναι στάνταρ, εξαρτάται από το είδος του καρκίνου, τι βιολογία έχει, το μέγεθος του όγκου, αν υπάρχουν λεμφαδένες προσβολημένοι ή όχι, προσβολημένοι, η ηλικία και επίσης αυτό που εγγράφω εδώ εξαρτάται από την εκάστοτε μόδα, την χώρα στην οποία διαγιγνώσκεσαι, σε ποιο πανεπιστήμιο πήγες, πού έκανες την ειδικότητά σου, δηλαδή παράγοντες οι οποίοι είναι λιγότερο ορθολογικοί. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Άλλες χημειοθεραπείες δίνουμε στην Αμερική, άλλες δίνουν στην Αγγλία, άλλες στη Γαλλία, για την ίδια νόσο. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια χαλαρότητα σε όλα αυτά τα πράγματα και αυτή τη χαλαρότητα μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, αν είμαστε έξυπνοι, ώστε να επιλέξουμε ένα σχήμα που ταιριάζει καλύτερα σε μια συγκεκριμένη γυναίκα, ίσως πιθανόν λιγότερο τοξικό για τις οθήκες. Εάν κάνουμε ορμονοθεραπεία σε μια γυναίκα μετά την εγχείρηση για το μαστό, στις προεμεινευσιακές γυναίκες είναι τα μοξιφένη, καμιά φορά κάνουμε και καταστολή περίοδου και με ανεσταλλούς αρωματάσεις μπορούμε να δώσουμε, αν καταστήλουμε την περίοδο. Στις μεταμοιναπαυσιακές μπορούμε να βάλουμε είτε το ένα είτε το άλλο φάρμακο. Δεν δίνουμε αν δεν υπάρχουν ορμονική υποδοχή. Η ταμοξιφένη δεν έχει προβλήματα μόνιμα στη γονιμότητα, απλώς είναι αντιεστρογόνο, παράγονται εστρογόνα όσο την παίρνει η γυναίκα, απλώς δεν δρούν στο καρκινικό κύτταρο.
Δεν πρέπει να συλλάβει γυναίκα όσο παίρνει τα αμοξυφένια, αυτό είναι γνωστό, γιατί είναι τερατογόνος. Αλλά αν θέλει να συλλάβει γυναίκα, διακόπτει σε συνεργασία με τον γιατρό της, μετά από μερικούς μήνες μπορεί να κάνει σύλληψη. Ένα καλό σημάδι, δείτε τη γαλάζια καμπύλη, είναι ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο του μαστού στην Αμερική. Βλέπετε μέχρι το 2000. Η καμπύλη του καρκίνου του μαστού είναι αυτή, του πνεύμονος είναι αυτή. Η μείωση των θανάτων από καρκίνο του μαστού οφείλεται σε δύο πράγματα. Το ένα, το ξέρετε πολύ καλά, είναι πρώιμη διάγνωση, αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το ρόλο της χημειοθεραπείας ή των θεραπείων γενικά. Οι ισχυρότερες χημειοθεραπείες που έχουμε σήμερα έχουν κάνει αναστάδιο να μειώνεται η εθνισμότητα του καρκίνου του μαστού. Δηλαδή, σώζουμε πιο πολλές ζωές, με άλλα λόγια, και με την εγχείρηση που γίνεται καλύτερα, αλλά κυρίως με τα φάρμακα που είναι πιο δραστικά. Άρα, αυτό είναι ενθαρρυντικό. Τα φάρμακα είναι κυρίως αυτά που χρησιμοποιούμε στην εν λόγω νόσο, με τις συνείδησες παρενέργειες που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, χωρίζονται σε διάφορες ομάδες. Το πιο σημαντικό που ίσως πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι ταξάνες, δηλαδή το ταξόλ, το ταξοτέρ που λέγεται πακιταξέλη και εδώ ταξέλη, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα δραστικών φαρμάκων, για λόγους που θα σας εξηγήσω. Τώρα, όταν μια γυναίκα παίρνει χημειοθεραπεία, στις πιο πολλές γυναίκες που έχουν περίοδο θα έχουμε διαταραχές περίοδου ή διακοπή. Σε πολλές περιπτώσεις, η διακοπή της περίοδου που παρατηρούμε είναι προσωρινή και μετά από λίγους μήνες έως ένα χρόνο μπορεί να επανέλθει έμεινος ρίση, καμιά φορά με μειωμένη γονιμότητα παρά την φυσιολογική φαινομενικά περίοδο. Αυτά τα ξέρει πολύ καλά οι συνάδελφοι. Σε άλλες γυναίκες όμως και με παράγοντα την ηλικία εμφανίζεται μόνιμη εμεινόπαυση που εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας και το είδος της χημειοθεραπείας. Ακόμα όμως και στη μόνιμη εμεινόπαυση μπορεί να παράγονται ιστρογόνα, αλλά όχι σε επαρκή βαθμό για να προκαλέσουν περίοδο. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική διαφάνεια που δείχνω. Διαβάθμιση του κινδύνου αμινόρειας από χημειοθεραπεία. Από μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν, έχει φανεί ότι ας πούμε, εντατικές πολλαπλές θεραπείες, μεταμοσχεύσεις με υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας, ακτινοβόληση των οθικών ή σε γυναίκες άνω των 40 ετών που λαμβάνουν 6 παραπάνω κύκλους χημειοθεραπείας, η πιθανότητα μόνιμης εμεινόπαυσης είναι πολύ μεγάλη και σε μερικές από αυτές τις περιπτώσεις αγγίζει το 100%. Ενδιαμέσου κινδύνου αμινόρεια είναι αυτές οι θεραπείες που δίνουμε τις πιο πολλές φορές όταν πρέπει να δώσουμε χημειοθεραπεία, που είναι συνδυασμοί κυκλοφοσφαμίδης, CMF, SEF, CAF κλπ. Σε γυναίκες ενδιάμεσης ηλικίας ή αυτό ένα άλλο σχήμα χημειοθεραπευτικό, το AC, αν είναι άνω των 40 ετών, ενδιάμεσος κίνδυνος αμινόρειας. Το ίδιο σχήμα όμως, αν το δώσουμε σε γυναίκα που είναι κάτω των 40 ετών, έχει χαμηλό κίνδυνο. Βλέπετε λοιπόν ότι τη συνάρτηση της ηλικίας και όχι μόνο του σχήματος. Άλλα πιο απλά σχήματα ή πιο παλιά, CMF κλπ., έχουν λιγότερο κίνδυνο αμινόρειας. Οι ταξάνες, από ό,τι φαίνεται, αυτά τα καινούργια φάρμακα, σχετικά καινούργια, έχουν ευτυχώς σχετικά χαμηλό κίνδυνο αμινόρειας. Και είναι ένα φάρμακο που πρέπει να το σκέφτεται ο ογκολόγος όταν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Σας δείχνω εδώ τα πορίσματα μιας τυπικής κλινικής μελέτης με το θέμα της μόνιμης εμεινόπαυσης. Μια κλινική μελέτη συγκεκριμένη. Έδωσε σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών χημειοθεραπεία με καρκίνο του μαστού και βλέπει ανάλογα με την ηλικία πόσες είχαν εμεινόπαυση και πόσες δεν είχαν. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που ήταν κάτω των 35, μόνο 4 είχαν μόνιμη εμεινόπαυση, 37 δεν είχαν, πιθανότητα εμεινόπαυση 10%. Στην ενδιάμεση ηλικία 36 με 40, με στάνταρ χημειοθεραπεία, συγκεκριμένη μελέτη 37%, άνω των 40, 67%. Άρα η ηλικία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ακούσατε πάρα πολλές μεθόδους για την διατήρηση γονιμότητας. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Χριστοφορίδης. Δεν επηρεάζεται η ασφάλεια της ασθενούς με την χρήση των ορμονών για την πρόκληση, για την ορίμανση των οαρίων. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Η καθυστέρηση είναι μηδαμινή. Των λίγων εβδομάδων ή ακόμα και λίγων μηνών είναι μηδαμινή η καθυστέρηση. Άρα είναι κάτι που πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε. Εγώ θα πω δύο λόγια πριν κλείσω για τη τελευταία μέθοδο που είπε, τη προσπάθεια διατήρησης οθικής λειτουργίας στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Και επιτρέψτε μου να το τονίσω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς το αγνοούσαν. Και σε εκνευριστικό βαθμό, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν αυτές οι ουσίες που είναι ένα είδος ορμόνης, ολιγοπεπτηδική ορμόνη, που δράσει στον υποθάλαμο και στην υπόφυση, στο σύστημα υπόφυσης υποθαλάμου, και διαταράσει την κυκλικότητα της περίοδου. Με αποτέλεσμα, σταματάει η περίοδος. Σβήνουν οι οθήκες, είναι σαν να
γυρνάς το ηλιακόπτη στο off και στη διάρκεια της χημειοθεραπείας δεν έχουν αυτή τη συνεχή, το συνεχή προλαβασμό κυττάρων, άρα είναι λιγότερο εκτεθειμένες στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Κύτταρα που δεν πολλαπλασιάζονται, γενικά δεν θίγονται πολύ από χημειοθεραπεία. Κύτταρα που πολλαπλασιάζονται, όπως τα κύτταρα του εντέρου, για παράδειγμα, θίγονται από τη χημειοθεραπεία ή όπως τα αιματολογικά κύτταρα, γι' αυτό έχουμε συχνά διάρειες ή χαμηλά λευκά κλπ. Μία μελέτη σημαντική, σας δείχνω. Έδωσαν χημειοθεραπεία σε γυναίκες. Οι μισές πήραν αυτό το παράγοντα που σταματάει την περίοδο. Οι άλλες κάνανε στάνταρ χημειοθεραπεία. Αμινόρια, βλέπετε, από 28% πήγε σε 8%. Θα μου πείτε, είναι τεράστιο. Όχι, αλλά είναι κάτι. Είναι καλύτερο. Δυσλειτουργία οθικών και εγκυμοσύνες με σχέτη χημειοθεραπεία 11%. Η ομάδα που είχε πάρει την κοσερελίνη, αυτό το απλό φαρμακάκι, 21%. Καλό. Γιατί να αγνοούμε ως ιατρική κοινότητα αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι όλο και λιγότερο το αγνοούμε πια, γιατί υπήρχαν και άλλες μελέτες όπως αυτή εδώ πέρα. Σε αυτή λοιπόν την όχι και πολύ καλή μελέτη, γιατί είναι μετανάλυση, δηλαδή είναι συνοθήλευμα άλλων μελετών, που περίχει 900 ασθενείς, από 40% αμινόρια πήγαν στο 32% οι γυναίκες που πήραν το φάρμακο. Αυτή η διαφορά, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, είχε πιθανότητα να υπάρχει 93% και πιθανότητα να είναι λάθος η διαφορά, δηλαδή να μην υπάρχει διαφορά, 7%. Αυτό σημαίνει το P0.07. Δηλαδή αυτή η διαφορά 93% είναι σωστή, 7% είναι λάθος. Στην ιατρική 7% δεν μας αρέσει, θέλουμε 5% να είναι το όριο. Και αντί οι συγγραφείς αυτής της μελέτης να πούν ότι υπήρχε μία διαφορά υπέρ του φαρμάκου, αλλά με πιθανότητα 95% βεβαιότητας δεν μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το πούμε μόνο με πιθανότητα 93%, που είναι αστείο, αλλά τέλος πάντων, αυτοί έβγαλαν το συμπέρασμα ότι δεν προστατεύει τις οθήκες, με αποτέλεσμα να παραπλανηθούν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε κάπως. Εγώ θα ήθελα την αδερφή μου να το πάρει, έστω και αν αυτή η μελέτη έχει 93% πιθανότητα να είναι σωστή, και όχι 95% που θα θέλαμε. Πολλές άλλες μελέτες έχουν δείξει υπεροχή αυτού του φαρμάκου και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος όταν μια γυναίκα νεαρή κάνει χημειοθεραπεία να μην προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την δική της οθήκη με το να παίρνει αυτό το φάρμακο. Ευχαρίστω να ακούσω και τις γνώμες των συναδέλφων. Η κοίηση δεν είναι επικίνδυνη. Σε ένα από τα καλύτερα οργολογικά περιοδικά, και αυτό είναι τελευταία διαφάνεια, τελειώνω, έδειξε ότι οι γυναίκες που είχαν κοίηση μετά την θεραπεία του καρκίνου του μαστού, σε σχέση με αυτές που δεν είχαν, κίτρινη γραμμή είναι αυτές που έμειναν έγκυες, μπλε αυτές που δεν έμειναν, δεν μπορούσαν να γίνουν έγκυες, να μείνουν, είχαν ίδια επιβίωση και μάλιστα άμα ήταν receptor negative, δηλαδή αρνητική για ορμονικούς υποδοχής, οι γυναίκες που έκαναν χημειοθεραπεία είχαν ακόμη και πιο καλή, που έμειναν έγκυες, είχαν ακόμη και πιο καλή επιβίωση. Κίτρινη καμπύλη. Τελειώνοντας, είναι αλήθεια ότι η συχνότητα καρκίνου σε νεαρές ηλικίες είναι μικρή αλλά αυξανόμενη, αλλά το πρόβλημα είναι ογκόλυθο σε σχέση με το μια ηλικιωμένη γυναίκα των 75-80 να έχει καρκίνο του μαστού. Είναι διαφορά τάξης μεγέθους ως πρόβλημα. Το είδος χημειοθεραπείας σε συνάρτηση με την ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη πρόωρη αιμηνόπαυση, το είπαμε αυτό. Πρέπει να συζητείτε η πιθανότητα υπογονιμότητας και επομένως διατήρηση της γονιμότητας από την αρχή με ειδικούς. Η καθυστέρηση είναι αμελητέα. Δεν φοβόμαστε καταστολή περίοδου στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Και ένας ευέλικτος και ενημερωμένος ογκολόγος και ένας ειδικός γυναικολόγος, σαν τον κύριο Χριστοφορίδη και τους συνεργάτες του, θα σώσουν τη γονιμότητα στην πλειονότητα των γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.